Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ τους συμπολίτες μας για την άμεση και συγκινητική ανταπόκριση στο κάλεσμα για ανθρωπιστική βοήθεια στους σεισμόπληκτους της Τουρκίας και της Συρίας. Και ευχαριστούμε θερμά και για την ευαισθησία που δείχνετε ως τοπικά μέσα ενημέρωσης για τους πολίτες της Αρκαδίας. Πράγματι, ο σεισμός της 6ης Φεβρουαρίου ήταν και είναι μια ιστορική φυσική καταστροφή. Μιλάμε για μια αφιαλτική εκτίμηση που αγγίζει και τον αριθμό των 150.000 νεκρών στην Τουρκία και στη Συρία. Μέχρι σήμερα είναι γνωστό είναι 42.000. Εφόσον εκτιμάται ότι 200.000 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Οι αριθμοί είναι μαμούθ για τους άστεγους. Υπολογίζεται ότι 25 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρεθούν στα πρόθυρα της ανθρωπιστικής κρίσης και πεινασμένοι, διψασμένοι, μέσα στο κρύο. Δυστυχώς, η αμέλεια που υπήρξε των οικοδομικών επιχειρήσεων στην Τουρκία και στη Συρία ήταν πραγματική αυτοκτονία. Εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Νομαρχιακή Επιτροπή, αλλά και η Οργάνωση Μελών Βόρειας Κοινουρίας, σε συνεργασία με την Αλληλεγγύη για Όλους, ξεκινήσαμε από τις 7-8 Φεβρουαρίου να συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης και πράγματι έχουμε καλυφθεί πλήρως σε κουβέρτες, σε υπνόσακο, σε μπουφάν και τώρα πια συλλέγουμε ήδη ανάγκης όπως ρύζι, ξηρά τροφή έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με μεγάλη διάρκεια. Πράγματι ήταν εγκάρδιο το αποτέλεσμα από τους συμπολίτες μας. Σήμερα θα γίνει μεταφορά στα κεντρικά της Αθήνας. Έχει γίνει συνεννόηση με τη μεταφορική. Συνεχίζουμε τη δράση μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Όταν λέτε συνεχίζετε τη δράση σας, θα συνεχίσετε να μαζεύετε για επόμενο στάδιο? Σίγουρα η βοήθεια θα συνεχιστεί, γιατί πράγματι οι ανάγκες μπορεί να εμπλουτιστεί και με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, γιατί μπροστά σε ένα τέτοιο γεγονός οι αρρώστιες θα είναι και πρώτο πυλών. Αυτό που ζητάμε τώρα είναι να συγκεντρωθούν χρήματα που είναι σε προτεραιότητα, έτσι ώστε στη Συρία ειδικότερα, για ηλεκτρογεννήτριες και δεξαμενές νερού. Ξέρετε ότι εκεί υπάρχει και μια παρατεταμένη ξηρασία, η οποία εντείνει και το πρόβλημα. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε, ενδιαφέρθηκε από την πρώτη στιγμή που βγάλατε την ανακοίνωση. Ήσασταν από τους πρώτους στην πόλη μας που ξεκίνησατε ως πολιτικός φορέας να μας συγκεντρώνετε τρόφιμα από την πρώτη στιγμή του σεισμού. Εμείς είχαμε και την εμπειρία της προηγούμενης με την καμπάνια που είχαμε κάνει με τους απεργούς στη Μαλαματίνα και είχαμε άμεση επαφή και συνεννόηση με την Αλληλεγγύη για Όλους. Οπότε και γι' αυτό ξεκινήσαμε άμεσα τη δράση. Ναι, θα συνεχίζουμε να συγκεντρώνουμε τρόφιμα, αυτά τα είδη που έχουμε προαναφέρει ότι θα χρειάζονται και σε βάθος χρόνου. Ενδέχεται να επεκτείνεται και την ενημέρωση προς τους υπόλοιπους πολίτες της Αρκαδίας πέρα από το Άστρος και της Τρίπολης και στη Μεγαλόπολη και στη Γορτινία? Τώρα η αρχή έγινε. Η αρχή, να ξέρετε, πάντα είναι το ίμιση του παντός. Επειδή είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και το είπαμε θα είναι και μακροχρόνιο, φυσικά και θα γίνουν ανάλογες δράσεις και στις υπόλοιπες οργανώσεις.